Η πρώτη σου εργασία μέσω του Eures. Ο Γκαμπριέλ είναι στα 22, είναι Πορτογάλος και ψάχνει για δουλειά. Έχει πτυχίο και κάποια εμπειρία και είναι πρόθυμος και διατεθειμένος να δουλέψει σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Σουηδία, η Ingrid λειτουργεί μια ΜΜΕ ή αλλιώς μια μικρομεσαία επιχείρηση. Ψάχνει κατάλληλους υποψήφιους για μια καινή θέση στην εταιρεία της. Δεν θα ήταν χρήσιμο αν ο Γκαμπριέλ και η Ingrid μπορούσαν να συναντηθούν. Λοιπόν, χαριστώ, η πρώτη σου εργασία μέσω του Eures μπορούν. Η πρώτη σου εργασία μέσω του Eures είναι ένα στοχευμένο σχέδιο εργασιακής κινητικότητας που δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχο έχει να βοηθήσει νέους ηλικίας 18 με 30, ανεξάρτητα από προσόντα, δεξιότητες ή εμπειρία, να βρουν δουλειά στο εξωτερικό, διευκολύνοντάς τους να προσεγγίσουν υπάρχουσες καινές θέσεις. Βοηθά επίσης και εργοδότες, ανοίγοντας την επιχείρησή τους σε εργατικό δυναμικό, το οποίο δεν θα μπορούσαν να βρουν σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Ο Γκαμπριέλ κάνει κάποια έρευνα στο διαδίκτυο και πέφτει το μάτι του στο «Η πρώτη σου εργασία μέσω του Eures». Ανακαλύπτει ότι η υπηρεσία απασχόλησης που τρέχει το σχέδιο μπορεί να του δώσει πρακτική και ίσως ακόμη και οικονομική βοήθεια στο να βρει μια θέση εργασίας. Η Ingrid αγωνίζεται να βρει τον κατάλληλο υποψήφιο από τη χώρα της. Έχει αποφασίσει να επικοινωνήσει με την υπηρεσία απασχόλησης «Η πρώτη σου εργασία μέσω του Eures» και να χρησιμοποιήσει το σχέδιο ώστε να έχει πρόσβαση σε μεγαλύτερη δεξαμενή ταλαντούχων εργαζομένων. Η πρώτη σου εργασία μέσω του Eures υποστηρίζει όσους αναζητούν εργασία, όσους αλλάζουν απασχόληση και τους εργοδότες με διάφορους τρόπους, συνδυάζοντας το προφίλ των μελλοντικών υποψηφίων για θέσεις εργασίας με πραγματικές καινές θέσεις σε επιχειρήσεις σε άλλα κράτη-μέλη, παρέχοντας πρακτικές πληροφορίες και καθοδήγηση και στα δύο μέρη. Οι τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας θα πρέπει να διαρκούν τουλάχιστον 6 μήνες και να είναι σύμφωνες με την Εθνική Εργασιακή Νομοθεσία. Ο Γκαμπριέλ καταχώρησε το βιογραφικό του και η Ingrid την καινή της θέση εργασίας σε μια υπηρεσία απασχόλησης, η πρώτη σου εργασία μέσω του Eures. Η υπηρεσία απασχόλησης επέλεξε τον Γκαμπριέλ για μια βίντεο συνέντευξη με την Ingrid. Η συνέντευξη πηγαίνει καλά και η θέση προσφέρεται στον Γκαμπριέλ. Πρόκειται να ξεκινήσει σε μερικές εβδομάδες. Από τη στιγμή που προσλήφθηκε, η πρώτη σου εργασία μέσω του Eures μπορεί να παράσχει οικονομική υποστήριξη για να τον βοηθήσει, για παράδειγμα, με τα έξοδα ταξιδιού και διαβίωσης. Η Ingrid έχει κάνει αίτηση για οικονομική βοήθεια, ώστε να θέσει σε λειτουργία ένα πρόγραμμα ενσωμάτωσης εργαζομένων, ένα πακέτο υποστήριξης που περιλαμβάνει κατάρτιση και καθοδήγηση, ώστε να κάνει τη μετάβαση για τον Γκαμπριέλ και την επιχείρησή της όσο το δυνατόν πιο ομαλή. Η αίτησή της αποδεικνύεται επίσης επιτυχής. Οπότε τα πλεονεκτήματα είναι ξεκάθαρα. Ενισχύοντας την επαγγελματική κινητικότητα στην Ευρώπη, η πρώτη σου εργασία μέσω του Eures παρέχει όμοια υποφελείς συνθήκες και για τους νέους που επιθυμούν να κάνουν το ξεκίνημα της καριέρας τους ή να αλλάξουν κατεύθυνση σταδιοδρομία σε μια άλλη χώρα και για τους εργοδότες που δεν θέλουν να χάσουν μια ευρύτερη δεξαμενή ταλαντούχων εργαζομένων που θα μπορούσαν να κάνουν τις επιχειρήσεις τους πιο καινότομες και ανταγωνιστικές. Η πρώτη σου εργασία μέσω του Eures, κάνοντας την πρόσληψη και εργασία στην Ευρώπη ευκολότερη.